Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε λύκειο της Πάτρας με πρωταγωνιστές μία γυναίκα και νεαρούς μαθητές. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ομάδα μαθητών εκτός του σχολείου που βρίσκεται στη γειτονιά της την μπουγέλωσαν και στη συνέχεια της έριξαν στα πόδια κροτίδα. Λίγο αργότερα η ίδια πήγε στο σχολικό συγκρότημα προκειμένου να του ζητήσει το λόγο της επίθεσης. Όταν έφτασε εκεί, όπως υποστηρίζει η ίδια, αναγνώρισε από την παρέα τρία παιδιά, τα δύο ανήλικα και το τρίτο ηλικίας 18 ετών. Εκεί λόγω μάχησαν έντονα και πάνω στον καυγά έβγαλε από την τσάντα της ένα σπρέι, πιθανότατα πιπεριού, και ψέκασε στο πρόσωπο τα παιδιά. Άμεσα τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Τόσο η γυναίκα όσο και ο μεγαλύτερος από τους νεαρούς κρατούνται στο τρίτο αστυνομικό τμήμα Πατρών για αλληλομηνύσεις, ενώ η γυναίκα απειλεί πως θα μηνύσει και τον διευθυντή του σχολείου. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.